Στην πρωτεύουσα της Γάβδου, το Καστρί, με θέα το απέραντο γαλάζιο του Λιβικού, βρίσκεται το περιφερειακό ιατρείο του Ακριτικού νησιού. Μέρα και νύχτα, χειμώνα καλοκαίρι, εδώ και 2,5 χρόνια, ο γιατρός Βασίλης Αμβροσιάδης φροντίζει για τα μικρά και τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας των κατοίκων και παράλληλα καταγράφει τις ανάγκες, οραματιζόμενος συνθήκες ιδανικές για τους ακρίτες που διάλεξαν να ζουν στην εσχατιά της Ευρώπης. Υπάρχει ακόμα πάρα πολλοί δρόμοι να διανύσει αυτό εδώ το μέρος το νησί για να πούμε ότι okay, έχουμε φτιάξει κάτι, ξέρω εγώ, και υπάρχουν υποδομές. Πριν από 1,5 χρόνο, με έκδηλη αγωνία, ο γιατρός της Γάβδου διατύπωνε στον Πρωθυπουργό το αίτημα για αποστολή ασθενοφόρου. Ήταν ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Η πολιτεία έχει στείλει ασθενοφόρο, ένα αξιοπρεπέστατο ασθενοφόρο, το οποίο θα είναι εδώ και θα εξυπηρετεί τον κόσμο για τα επόμενα 10 χρόνια. Και έτσι ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Πρωθυπουργό και την πολιτεία. Ο στρατός στέλνει, και ξέρω ότι αυτή η πρωτοβουλία πάλι ξεκίνησε από την κυβέρνηση, ο στρατός στέλνει κάθε 10 μέρες οδηγό. Και έτσι αισθανόμαστε μια ασφάλεια, ειδικά το καλοκαίρι που έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Είναι αρχές Απριλίου, η Γάβδος βρίσκεται στο επίκεντρο με αφορμή το μεταναστευτικό και στην αθέατη όψη της ρυθμής στο περιφερειακό ιατρείο θυμίζουν κιόλας καλοκαίρι. Ένας 70χρονος περιπατητής πέφτει να ζητήσει βοήθεια για εμφάνιση ειδήματος στο χέρι, επιστρέφοντας από την Τρυπητή. Σε αυτό θέλει, μη σας πω ότι μπορεί να χρειαστεί να πάρετε και αντιβίωση. Αντιβίωση. Αλλά δεν θα σας τη δώσω αμέσως. Θέλω όμως να σας παρακολουθήσει πόσες μέρες θα είσαστε εδώ. Ούτε μια μισή μέρα θα είμαι. Θα φύγετε. Όχι, αύριο θα το δείτε έξω, θα σας δώσω και οδηγίες. Ο κύριος Βασίλης Αμβροσιάδης, ο μοναδικός ειδικευμένος γιατρός που έχει ποτέ υπηρετήσει στο ιατρείο της Γάβδου, προσπαθεί με τη βοήθεια πολιτών και συλλόγων αλλά και με την στήριξη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης να παρέχει τις υπηρεσίες του στους λιγοστούς κατοίκους και στους χιλιάδες επισκέπτες της καλοκαιρινής περίοδου. Στα ράφια του περιφερειακού ιατρείου υπάρχουν όλα τα απαραίτητα φαρμακευτικά σκευάσματα για έκτακτα περιστατικά αλλά και τις παθήσεις των μονίμων κατοίκων. Ωστόσο, η ανάγκη ενός φαρμακείου παραμένει. Είχα κάνει μια εισήγηση εγώ και μέσα σε εκείνη τη λίστα υπήρχε και η ίδρυση ενός φαρμακείου. Υπάρχει παράδειγμα, έχει ήδη γίνει πραγματικότητα στο Καστολόριζο και στη Φολεγάνδρο, μπορεί να γίνει και εδώ. Από εκεί και πέρα υπάρχει συνεργασία με τα δύο φαρμακεία, με την Παλαιόχωρα. Το ένα είναι στην Παλαιόχωρα και το άλλο είναι στα Σφακιά. Και μετά από εκεί και πέρα μας στέλνουν και διάφοροι φορείς. Το χειμώνα τα περιστατικά είναι σαφώς λιγότερα, πλην όμως υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο αποκλεισμού λόγω καιρού, κάτι που συνεπάγεται αδυναμία τροφοδοσίας προμηθειών σε όλα τα επίπεδα. 5 μπορεί και καμιά φορά, δεν θυμάμαι τώρα πέρυσι, πότε ήταν και 10 μέρες και υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα σε όλους τους τομείς. Έτσι είναι, μας έχει τύχει. Γι' αυτό και έχουμε, έχουμε εξασφαλίσει κάποια φάρμακα να υπάρχουν σε μόνιμη βάση, τα οποία ξέρουμε ότι παίρνουν εδώ οι κάτοικοι. Η έναρξη της τουριστικής περιόδου που για τη Γάβδο τοποθετείται στα μέσα Μαΐου θα φέρει αύξηση των περιστατικών στο περιφερειακό ιατρείο που συνήθως σχετίζονται με μικροτραυματισμούς. Όπως λέει ο γιατρός Βασίλης Αμβροσιάδης, το ιατρείο θα βρεθεί αντιμέτωπο με την έλλειψη καθαρίστριας την πιο κρίσιμη περίοδο. Μια καθαρίστρια 12 μήνες το χρόνο. Εμείς έχουμε ανάγκη, αν μιλάμε τώρα για το θέμα αυτό της καθαρίστριας, το καλοκαίρι, όχι το χειμώνα, όχι το φθινόπωρο και ούτε καν την άνοιξη. Δηλαδή μετά το Πάσχα ξεκινάει η σεζόν και Ιούλιο και Αύγουστο έχουμε ανάγκη από καθαρίστρια 3 φορές τουλάχιστον την εβδομάδα. Είναι ένα πολύ κρίσιμο, δεν έχει να κάνει, δεν ξέρω, δεν είναι πολυτέλεια αυτό το πράγμα. Στα παράδοξα καταγράφεται και η έλλειψη αδειοδότησης του υλικοδρομίου για πτήσεις και τις νυχτερινές ώρες. Επειδή δεν έχει πάρει άδεια, γι' αυτό το λόγο ο στρατός δεν στέλνει ελικόπτερο τη νύχτα. Την ημέρα δεν υπάρχει πρόβλημα, θα το στείλει και είχε χρειαστεί και έτσι έχουμε σώσει και κόσμο. Τη νύχτα όμως είχαμε 2 περιστατικά, σε αυτά τα άλλα δεν είναι. Το ότι είναι 2 και δεν είναι 20 δεν σημαίνει τίποτα. Ο γιατρός του νησιού έχει έρθει σε επαφή με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο ελικοδρόμιο και να δοθεί άδεια. Αν το πετύχει, θα είναι μία ακόμα νίκη στον διαρκή αγώνα που καταβάλει για να μην στερηθούν κάτοικοι και επισκέπτες, αυτό που για τους κατοίκους της υπόλοιπης Ελλάδας θεωρείται αυτονόητο.